Κορυφώνεται η αγωνία και φουντώνει ο διπλωματικός πυρετός εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ, με τους αναλυτές και με φόντο την προκλητική έως πολεμική στάση της Τουρκίας να μιλούν ανοιχτά για προσπάθειά της να στρέψει προς όφελός της την ενταξιακή πορεία Φιλανδίας και Σουηδίας, με το βέτο που έχει ασκήσει, κλείνοντας το μάτι με στόχο και με αντάλλαγμα την αποστρατικοποίηση ελληνικών νησιών. Δεν θα πρέπει η Ελλάδα επουδενή να κάνει ένα βήμα προς τα πίσω από αυτά τα οποία τουλάχιστον δεν δεχόμαστε, να δεχτούμε να συζητήσουμε, προκειμένου να μην διαταραχθεί η Δυτική Συμμαχία. Οι μεγάλες δυνάμεις δεν έχουν φίλους και εχθρούς και έχουν αναλώσιμα ή μη αναλώσιμα αξιόπιστα ή μη αναξιόπιστα κράτη. Λοιπόν, εμείς είμαστε ο δεδομένος, ο φίλος, ο σύμμαχος, άρα λοιπόν μπορεί να γίνουμε ένας αναλώσιμος εταίρος, αν απαιτηθεί. Πρέπει να εξηγήσουμε τους Αμερικανούς να σταματήσουν την ουδετερότητά τους. Οι μόνοι που μπορούν να σταματήσουν πριν αρχίσει κάτι την Τουρκία είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο κύριος Μπαϊντενόπουλος δεν είναι πλέον ο φιλέλλην που ήταν πριν ανέβει στην εξουσία. Μιλώντας στις αντιθέσεις και τον Γιώργο Σαχίνη, ο πρέσβης επιτιμή Γιώργος Αϊφαντής έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, εξηγώντας ότι η κατάληξη της προσπάθειας των Τούρκων στη σύνοδο του ΝΑΤΟ μπορεί να είναι το θέμα των αποστρατικοποιήσεων να τεθεί στη νομική υπηρεσία της Συμμαχίας, όπου η χώρα θα πρέπει να θέσει βέτο, όπως ξεκαθάρισε. Ναι, εκεί χρειάζεται να ασκήσει βέτο. Να του αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Μπορείς να το μπλοκάρεις. Γκρίζο. Μπορείς να το μπλοκάρεις. Μπορείς να το μπλοκάρεις, να πεις βέτο. Είναι πολιτικό θέμα, δεν έχεις κανένα δικαίωμα να το στείλεις σε μια επιτροπή τεχνική. Μπορείς να το πεις. Κατά την άποψή μου, αυτό πρέπει να υποστηρίξουμε και είμαι βέβαιος ότι ο Πρωθυπουργός με πολύ πιστικά επιχειρήματα είναι δεινός χειριστής της αγγλικής γλώσσας και ευφιέστατος άνθρωπος, άσχετα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς μαζί του, θα αντιδράσει σε αυτήν την έννοια. Ελπίζω να μην καταληφθεί εξ απείνης, να μην τον έχει, να μην τον αφήσουν να βγάλει μόνος του το φίδι από την τρύπα. Άρα μου λέτε ότι με τεχνητό τρίκ μπορεί να αναπέψουν σε μία επιτροπή για να χρυσώσουν το χάπι στον Ερντογάν. Δεν θεωρώ ότι ο στόχος του είναι στρατιωτικό επεισόδιο, διότι θα φοβάται την εξέλιξή του και δεν νομίζω ότι θέλει στρατιωτική σύγκρουση. Άλλον αυτή προκύψει από λάθος, γιατί μπορεί να γίνουν λάθη σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά δεν νομίζω ότι ο στόχος του είναι αυτός. Στόχος του είναι αυτός. Ο στόχος του είναι να μειώσει την να δείξει ότι η Ελλάδα έχει μειωμένη κυριαρχία. Ότι η Ελλάδα υποτάσσεται στα θέλω της Τουρκίας. Χρειάζεται επιθετική διπλωματία. Και εννοώ επιθετική διπλωματία τύπου Ελευθερίου Βενιζέλου. Σε ό,τι αφορά τα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις των Τούρκων και την προκλητική στάση που διατηρεί ο Ερντογάν, αυτά θέλουν το νέο γεωτρύπανο που έφτασε στην Τουρκία να παραβιάζει το επόμενο χρονικό διάστημα την Κυπριακή ΑΟΖ. Θα βγει, μας το είπαν, 15 Ιουλίου. Προφανώς στην Κυπριακή ΑΟΖ αρχικά, συνοδεία πολεμικών πλοίων και εκείνη την ημερομηνία θεωρώ εναρκτήρια όχι απλώς γεγονότων του 20 με τα σουλάτσα που κάναμε το 2020, αλλά πλέον θα έχουν και νομικά ερίσματα σε ό,τι οικοδομούν σε όλο αυτό το μεσοδιάστημα. Εμείς θα παρασυρθούμε από την Τουρκία στο πώς θέλει να μας βάλει σε μία λογική συγκρούσεως. Το λέω αυτό διότι ένα από τα πράγματα τα οποία επιζητεί η Τουρκία διακαώς είναι να εμφανιστούμε εμείς ότι κάνουμε την πρώτη λάθος κίνηση. Στην προκειμένη περίπτωση, εάν κάνει κάτι στην Κυπριακή ΑΟΖ, που το έχει κάνει άλλες 6 φορές, θεωρώ ότι μας δίνει μια εξαιρετική ευκαιρία να το τονίσουμε επανειλημμένως παντού, απαιτώντας αυτή τη φορά να ληφθούν μέτρα που δεν ελήφθησαν στο παρελθόν.